Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας τοποθετείται στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης με κριτήριο τα συμφέροντα των παιδιών και των γυναικών του καθημερινού μόχθου και των οικογενειών τους. Με αυτό το κριτήριο εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία και καθόλου τυχαία στηρίζουν όλα τα κόμματα που κινούνται στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομα και συνοπτικά θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία λόγω του χρόνου που λείπει. Πρώτον, το νομοσχέδιο στρώνει το δρόμο στην ενίσχυση της εμπορευματοποίησης της διαδικασίας της τεκνοποίησης όπως και της τεκνοθεσίας. Στην επέκταση της εμπορικής παρένθετης μητρότητας. Καθώς σήμερα τα παιδιά προς υιοθεσία στις δομές είναι ελάχιστα, τα ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούν να αποκτήσουν παιδιά είτε μέσω ιδιωτικής υιοθεσίας ή υιοθεσίας από το εξωτερικό. Δηλαδή με εμπόριο παιδιών είτε από φτωχές ευάλωτες οικογένειες είτε από άλλες χώρες που τα παιδιά λιμοκτονούν. Κυρίως όμως θα αποκτούν παιδιά μέσω της εμπορικής παρένθετης μητρότητας και της αγοράς από τράπεζα σπέρματος ή και οαρίων. Με τις πλάτες του νόμου, τα ομόφυλα ζευγάρια σε πρώτη φάση θα μπορούν να νοικιάζουν παρένθετες μητέρες και να φέρνουν τα παιδιά στη χώρα μας από το εξωτερικό και σε δεύτερη φάση που ετοιμάζεται και δρομολογείται από ό,τι φαίνεται, θα γίνεται αυτή η διαδικασία και στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομοθετείται η ικανοποίηση των προσωπικών επιθυμιών των ομόφυλων ζευγαριών που θα πραγματοποιείται με την ακραία, με τη βάναυση εκμετάλλευση της γυναίκας, του σώματός της, της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα αντιπαλεύει με κάθε τρόπο αυτό το σύγχρονο δουλεμπόριο της εμπορικής παρένθετης μητρότητας από τη βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού που έχει τεράστια κέρδη και στην οποία οι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας μας βρίσκονται στις πρώτες θέσεις παγκόσμια. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε ένα μικρό αριθμό χωρών που έχουν θεσμοθετήσει την παρένθετη μητρότητα. Παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις περί αλτρουιστικής πράξης, με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια, η νόμιμη αμοιβή έχει ανέλθει στις 25.000 ευρώ. Χωρίς να υπολογίσουμε τις αμοιβές κάτω από το τραπέζι. Με τη βούλα του νόμου, αρκεί η προσωρινή μονοκατοικία της παρένθετης μητέρας και όχι η μόνιμη να είναι στην Ελλάδα. Με τη βούλα του νόμου, τα μεγαθύρια της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αναλαμβάνουν το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ ζευγαριών και παρένθετων για να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Σήμερα, τον 21ο αιώνα δεν είναι πρόοδος γυναίκες φτωχές, ευάλωτες, πρόσφυγες, ακόμα και φοιτήτριες να εξανακάζονται να νοικιάζουν το σώμα τους, τη μήτρα τους και να μετατρέπονται σε μηχανές αναπαραγωγής παιδιών κατά παραγγελία. Δεν είναι ελεύθερη επιλογή για καμία γυναίκα αυτό. Δεν είναι πρόοδος να μπορεί μια γυναίκα να γίνει παρένθετη μέχρι τα 54 χρόνια της. Δεν είναι πρόοδος να προβάλλεται με διαφημίσεις ή αγγελίες η παρένθετη μητρότητα ως επαγγελματικός προσανατολισμός για τις νέες γυναίκες. Δεν μπορεί να μετατρέπονται τα ίδια τα παιδιά σε εμπόρευμα που παραγγέλλεται και αγοράζεται. Και ξέρουμε ότι η αντιδραστική πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε ως λαγός να νομιμοποιήσει την παρένθετη μητρότητα, φτάνοντας στο όνομα του ατομικού δικαιωματισμού να υπερασπιστεί μέχρι και την ευγονική. Δηλαδή τη γέννηση παιδιών κατά παραγγελία με τα χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο γονιός. Δεύτερο στοιχείο. Μας ανησυχούν, και θα είμαι σύντομη, μας ανησυχούν οι ρυθμίσεις που φέρνει το νομοσχέδιο για την προσαρμογή των διατάξεων του εργατικού δικαίου. Η διαγραφή των όρων πατέρας και μητέρα ανοίγουν το δρόμο για να τεθούν σε αμφισβήτηση στο όνομα της ισότητας τα δικαιώματα προστασίας της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού που αποτελούν κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος, συνολικά του εργατικού λαϊκού κινήματος. Με το μονταμοντέρνο σκοταδισμό του νομοσχεδίου ανοίγει ο δρόμος να αντικατασταθούν οι γυναίκες και οι έγκυες μητέρες από τα άτομα που κυοφορούν ή τα άτομα με μήτρα. Τρίτον, το νομοσχέδιο οδηγεί στον αποκλεισμό
είτε της μητρότητας είτε της πατρότητας, αφού θεσμοθετεί τη διπλή μητρότητα ή τη διπλή πατρότητα, οδηγώντας την πολλαπλή γονεϊκότητα, δηλαδή στο γονέας 1, 2, 3 κτλ. Διαγράφει την αντικειμενική πραγματικότητα της συμπληρωματικής σχέσης του πατέρα και της μητέρας στην τεκνοποίηση, όπως και τον κοινωνικό χαρακτήρα της μητρότητας και της πατρότητας που εμπεριέχει και τη βιολογική πλευρά. Η κοινωνική, ψυχική, συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού δεν εξαρτάται μόνο από την αγάπη των γονιών του, αλλά από μια σειρά οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που σήμερα θεωρούνται κόστος για το κράτος. Τα παιδιά μας δεν χρειάζονται φροντιστές, αλλά έχουν ανάγκη να περνάνε δημιουργικό χρόνο με τους γονείς τους, και αυτόν τον δημιουργικό χρόνο τους τον στερεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που κάνει τη ζωή των εργαζομένων λάστιχο, υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται 12 ώρα και Κυριακές. Η ΟΓΕ λοιπόν είναι αντίθετη στο νομοσχέδιο, γιατί είναι ανορθολογικό, αντιδραστικό, επεκτείνει την εμπορευματοποίηση της ζωής και του σώματος των γυναικών και των παιδιών, ολοκληρώνω, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό και πιο μαχητικά θα συνεχίσει να διεκδικεί αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες για την ολόπλευρη στήριξη των παιδιών και της μητρότητας, την κατάργηση της εμπορικής παρένθετης μητρότητας. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω, κύριε Πρόεδρε, ότι στη σημερινή συνεδρίαση δεν έχουν κληθεί και άλλες γυναικείες οργανώσεις που τις αφορά άμεσα το θέμα και θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ και να διατυπώσουν τις θέσεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ.